κύριε Πρόεδρε, τον τελευταίο καιρό και ιδιαίτερα μετά το debate έχουν αρχίσει και πυκνώνουν οι αναφορές σας στις ομιλίες σας που κάνετε στην περιφέρεια στην υπόθεση των υποκλοπών. Χτες είδα ότι επιμείνατε στο περιεχόμενο, στο αρχείο αυτών των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων. Μιλήσατε υπαινικτικά, υποστηρίξατε ότι αυτό είναι το ζουμί των υποκλοπών, αναρωτηθήκατε πού έχει πάει αλήθεια όλο αυτό που έχει καταγραφεί, αν τα έχει συστηκάκια ο κύριος Μητσοτάκης στο συρτάρι του για να εκβιάζει την επόμενη 20ετία το μισό πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο. Μιλήσατε για πιστήρια του εγκλήματος, τα οποία θα επιχειρήσει να εξαφανίσει φεύγοντας από το μαξί μου. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα εκβιασμού του πολιτικού κόσμου, αν στη βάση εκβιασμού που οδηγετούνται πολιτικές επιλογές κεντρικές και βεβαίως, επειδή συχνές είναι αναφορές σας και στην δικαιοσύνη και στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, αν υπάρχει εμπιστοσύνη στον τρόπο που διεξάγει την έρευνα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Τσιγουρή, αναφέρεστε στο, κατά την άποψή μου, σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, διότι εδώ μιλάμε για ομή παραβίαση των κανόνων της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Διότι εδώ δεν μιλάμε πια με εικασίες. Εδώ μιλάμε για αποδεδειγμένη παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών, στοιχεία τα οποία ευρέθησαν από την αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, που μιλούν για την παρακολούθηση του αρχηγού του Τρίτου Κόμματος, υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων και δημοσιογράφων. Και βεβαίως μια σειρά από στοιχεία, τα οποία όπως η ίδια η έκθεση που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της ΠΕΓΚΑ, της Αρμόδιας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά μαρτυρά, δείχνουν, καταδεικνύουν την απόλυτη σύνδεση του παράνομου λογισμικού των παρακολουθήσεων του Predator με την ΕΕΠ, με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία ήταν στην αρμοδιότητα του ίδιου του Πρωθυπουργού. Άρα δηλαδή εδώ τι έχουμε. Έχουμε την παρακολούθηση του μισού πολιτικού συστήματος, μια σειρά οικονομικών παραγόντων, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων, από ένα κέντρο το οποίο ήταν υπό τον έλεγχο του Πρωθυπουργού μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε στη χώρα τέτοιο σκάνδαλο παραβίαση των αρχών του κράτους δικαίου και της ίδιας δημοκρατίας. Και τι θέλει ο κ. Μητσοτάκης, 9 μήνες το συγκάλυπτε αυτό το σκάνδαλο. Έκανε μια εξεταστική επιτροπή προκειμένου να το συγκαλύψει, επικαλούμενος το εθνικό απόρριτο. Και έρχεται προχθές στην τηλεμαχία, στο debate των 6 πολιτικών αρχηγών και ομολογεί πρώτον ότι είναι σκάνδαλο, γιατί δεν το ομολογούσε μέχρι πρότινος, και δεύτερον ότι δεν υπήρξε κανένας εθνικός λόγος παρακολούθησης. Άρα ότι δεν υπήρξε και δεν μπορεί να υπάρχει η επίκληση του εθνικού απορρίτου, προκειμένου να μην βγει στο φως η αλήθεια. Μετά λοιπόν από αυτό, εγώ θεωρώ ότι εδώ θα πρέπει οι πολίτες που θα προσέλθουν στην κάλπη να έχουν απόλυτη συνείδηση του τι συμβαίνει. Ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει δια της ψύχου των πολιτών, των συντηρητικών πολιτών, να τους καταστήσει συνένοχους στη συγκάλυψη. Να θαυτεί η αλήθεια. 9 μήνες τώρα έχουμε να διεξάγεται μια έρευνα με ευθύνη και του εισαγγελέα του Αριού Πάγου, η οποία έρευνα 9 μήνες δεν έχει επισπεύσει, δεν έχει κληθεί ούτε ένας ως ύποπτος. Ούτε ένας. 9 μήνες. Η αρμόδια εισαγγελέα της ΕΕΠ, η κυρία Βλάχου, που παραμένει στη θέση της, εφόσον δεν υπήρχε κανένας εθνικός λόγος για τις παρακολουθήσεις, υπέγραφε παρανόμως. Η ίδια στη Βουλή μας δήλωσε ότι είναι η κρίση της ανεξέλεγκτη, ανέλεγκτη, και ότι αν θέλει θα παρακολουθεί και την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι ακόμα στη θέση της. Θέλω λοιπόν να είμαι απολύτως σαφής και απολύτως ειλικρινής. Το μεγαλύτερο κομμάτι, το μεγαλύτερο αν θέλετε θέμα που αυτή τη στιγμή πρέπει να απασχολήσει τον πολιτικό κόσμο, γιατί αυτά είναι γνωστά, γίνανε, είναι εγκλήματα, αλλά το μεγαλύτερο θέμα που πρέπει να απασχολήσει τον πολιτικό κόσμο αφορά τη συγκάλυψη και αφορά το πού βρίσκονται τα στοιχεία των παρακολουθήσεων του μισού πολιτικού συστήματος και του μισού επιχειρηματικού κόσμου. Διότι όποιος κρατάει αυτά τα χιλιάδες γιγκαμπάιτ στα χέρια του, διότι εδώ μιλάμε για ένα παράνομο λογισμικό που έμενε στο κινητό σου τηλέφωνο και έβλεπε τα πάντα, τα πάντα, ακόμα και τις προσωπικές σου στιγμές. Όποιος τα κρατάει αυτά στα χέρια του, έχει τη δυνατότητα να εκβιάζει το πολιτικό και επιχειρηματικό σύστημα,
την επόμενη δεκαετία. Και όποιος τα κρατάει αυτά στα χέρια του, έχει τη δυνατότητα να κάνει κακό και στα εθνικά μας συμφέροντα, διότι έχει τα στοιχεία που αφορούν τους αρχηγούς των όπλων δυνάμεων. Θα πάρουμε μια απάντηση γι' αυτό. Είναι προφανές ότι αν η Νέα Δημοκρατία έρθει πρώτο κόμμα, δεν θα πάρουμε ποτέ απάντηση γι' αυτό. Θα υπάρξει συγκάλυψη. Απ' την άλλη, από τη δική μας την πλευρά, καθιστούμε σαφές ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα την Κυριακή και υπάρξει προοδευτική πλειοψηφία που θα υπάρξει, μία από τις πρώτες κινήσεις είναι να προχωρήσουμε προς την κάθαρση, κύριε Τσιγουρή. Την αναγκαία κάθαρση του δημόσιου βίου. Μέχρι και ο κύριος Κώστας Καραμαλής το είχε πει αυτό. Ότι μπροστά στην αναγκαία κάθαρση του δημόσιου βίου δεν υπάρχει κανένα απόρριτο. Εμείς θα το κάνουμε πράξη. Και αναρωτιέμαι γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει για εξεταστική. Έγινε μια εξεταστική. Θα πρέπει να πάμε σε προανακριτική. Για κάθε υπεύθυνο με βάση και την πορεία των ερευνών. Τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται οφείλουν να λογοδοτήσουν. Θα παρακολουθούμε την πορεία των ερευνών της δικαιοσύνης, που 9 μήνες δεν έχουν προχωρήσει ούτε βήμα, από ό,τι φαίνεται, αλλά ταυτόχρονα, με βάση όσα το Σύνταγμα ορίζει, θα προχωρήσουμε στη Βουλή, στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ελπίζω να το αποδεχθεί ο κ. Ανδρουλάκης. Αν δεν το αποδεχθεί και επιμπαίνει στην εξεταστική, θα είναι ένα από τα θέματα ιδιαίτερη συζήτηση που φαντάζομαι θα έχω μαζί του από Δευτέρα και μετά. Αλλά θα προχωρήσουμε στην κατεύθυνση της διαλεύκανσης. Να πέσει φως, να υπάρξει αλήθεια. Να πέσει φως στο σκοτάδι για να μάθουμε όχι μόνο ποιος, τα ξέρουμε. Πού βρίσκονται τούτη την ώρα όλα αυτά τα τεκμήρια που κάποιοι μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν για να εκβιάζουν το πολιτικό σύστημα και για να κάνουν κακό στην πατρίδα. Ο κύριος Γιώργος